Τι γίνεται με το εδώ μεταναστευτικό? Εδώ πώς πάνε τα πράγματα? Εντάξει, σε αυτή τη φάση έχουμε ροές, έχουμε αποτροφές. Έχουμε κάτι καταγγελίες εδώ. Από τη Ρόδα μας έχουν στείλει και φωτογραφίες. Για και να ναι. Τον ήπιαμε, έτσι. Κυκλοφορούν έτσι χήμα. Κοιτάξτε, από τη Ρόδα μεταφέρουμε κόσμο συνέχεια. Δηλαδή, σας έχω ξαναπεί ότι είναι κάποια νησιά τα οποία δεν έχουν δομές. Τώρα, λέει ποτέ ψέματα ο Μάνθος Πουστάνος? Ναι. Όπου υπάρχουν δομές. Κοίτα πώς βγαίνει ο κόσμος. Ναι, ναι, πες. Μεταφέρονται. Ναι, έτσι γίνεται. Κάνανε γιατί μπάνιο οι άλλοι στην παραλία, τους είδανε με την βάρκα. Ναι, ναι. Καταπληκτικό. Γιατί, πήγαν, γιατί έχω ξαναπεί ότι έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα διακίνησης. Επειδή φυλάσσονται πάρα πολύ η περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ναι, ναι. Εδώ θα τρελαθούμε. Εμένα βρήκες. Έχουν βρει αυτοί πιο ταχύπλοα, καλύτερα σκάφη και περνάνε από κάτω και πηγαίνουν στα νησιά. Τι λέει το άτομο? Εμείς κάνουμε συνέχεια μεταφορές από τη Ρόδο στις δομές. Δεν νομίζω. Για να τελειώνουμε. Πρέπει, τώρα περιμένουμε σήμερα την εκλογή της κυρίας Φοντερ Λάγεν. Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του Frontex. Ναι. Δεν μπορεί. Εμείς φυλάμε ό,τι φυλάμε. Έχουμε σκάφη. Πολύ αμφιβάλλω, αλλά τέλος πάντων. Και έτσι επιλέγουν αυτές τις περιοχές. Τη Γάβδο, τη Ρόδο, την Κρήτη. Δεν είναι τόσοι πολλοί που δεν μπορούμε να απορροφήσουμε στις δομές. Ναι, ναι. Πραγματικά, νύπτω τα σπούτσα μου. Όμως πρέπει και ο Frontex να αποφασίσει αν είναι welcome committee. Έχω το lower μεσή. Ή φυλάει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Να μας το πει, ναι, να ξέρουμε κι εμείς ποια είναι η εντολή του, το mandate του. Πρέπει να ενσωματωθούν στις τοπικές κοινωνίες. Ναι. Αντεπερνούμε! Αντεπερνούμε!